μετατρέψει σε ένα πανέμορφο τραγούδι και να περάσει όλη την αίσθηση του μυθιστορήματος, έτσι, τραγουδοποιώντας το. Πώς σου ήρθε αυτό? Κοίταξε, ουσιαστικά αυτό που συνέβη είναι το εξής. Είναι κάτι που εγώ προσωπικά όταν γράφω, όχι σε πολλά, αλλά σε κάποια το έχω κάνει. Έχω πάρει αυτούς τις λέξεις από πράγματα που με έχουν συγκλονίσει και τις έχω μπλέξει με πράγματα τα οποία ναι, έχω βιώσει και ουσιαστικά αναφέρομαι σε δικά μου βιώματα. Έχω κάνει ένα puzzle. Mm-hmm. Δηλαδή ξέρεις πολύ καλά ότι στο κάτω από το ηφαίστειο κάποιες λέξεις είναι αυτούσιες. Βεβαίως. Τις έχω πάρει μέσα από τα γράμματα του Τζόφρι Φέρμιν στην Ιβόν. Yeah. Και τα έχω μπλέξει με δικά μου γράμματα που στέλνω εγώ σε μια δικιά μου Ιβόν και έχω κάνει ένα πάντρεμα στο στίχο. Πανέμορφο. Ακούμε τα Σάνδρα των Βιβλίων από τον Ελευκό και τον Γιώργο Ικαρού Παμπασάκη. Κοντά μας απόψε ο Παντελής Ζωδωστόπουλος από το Διάφανο Κρίνο. Είναι ο θαυμάσιος κιθαρίστας John Scofield και διασκευάζει Ray Charles, Unchain My Heart. Ακούσουμε κάτι δεν λέμε. Εδώ, φίλε μου Παντελή, είναι ένα λίγο ωραίο, ένα ωραίο μάλλον, μπλέξιμο των τεχνών. Έχουμε κινηματογράφο, είναι σε soundtrack έτσι. Έχουμε μουσική βέβαια. Έχουμε λογοτεχνία, ο τίτλος είναι... Carson McCullers. Η καρδιά. Η καρδιά και μοιράει μονάχη. Love is a lonely hunter. Ναι, στα αγγλικά είναι Love is a lonely hunter. Και είναι... Διάφανα κρίνα. Είναι διάφανα κρίνα, ναι. Είναι από την καινούργια δουλειά. Αυτό το περίεργο άντρεμα που κάναμε με το βιβλίο και το CD. Να σου ανάψω. Μόνα της. Ευχαριστώ. Ναι, είναι ουσιαστικά μια ιδέα που είχαμε, μια ανάγκη που είχαμε πάντα να φτιάξουμε κάποια τραγούδια τα οποία θα είναι όλα ορχιστρικά. Δεν θα καταδυναστεύονται από το στίχο και ουσιαστικά να βγαίνει αυτό που λες, ουσιαστικά να είναι ένα soundtrack για ένα βιβλίο, για μια φανταστική ταινία ίσως, για μια πόλη έτσι. Εγώ την πρώτη φορά που τα άκουσα στο στούντιο μισομιξαρισμένα τα κομμάτια, αισθανόμουν ότι είμαι σε ένα ελικόπτερο και πετάω πάνω από το Παρίσι, πάνω από τη Βαρκελόνη, πάνω από τη Φλωρεντία. Χαίρομαι που το λες αυτό. Ήτανε να το πω έτσι, βαθύτερη ανάγκη, να το πω στόχο, ουσιαστικά να φτιάξουμε κάτι τέτοιο. Yeah. Δηλαδή ένα soundtrack για, ξέρω εγώ, μια μελαγχολική βόλτα σε κάποιες ευρωπαϊκές πόλεις, ή ένα soundtrack για κάποιες ταινίες, ή ένα soundtrack για βιβλία που έχουμε διαβάσει. Και είναι και πανέμορφο το βιβλίο, δηλαδή, και αυτό πάλι είναι σμίξιμο ποιήσεις, γιατί έχει ποιήματα δικά σου, του Θάνου, των άλλων παιδιών, κείμενα, δοκίμια, διηγήματα, σκίτσα, μουσική, καταπληκτικό, από τις εκδόσεις Ίνδικτος, έτσι. Έτσι. Okay. Thank you.
ενώ σβήνουν σιγά σιγά, αλλά όχι για πάντα, τα διάφανα κρίνα, ακούμε BB King. Καλέ μου φίλε Παντελή, εγώ ανήκω στη γενιά που μεγάλωσε κάτω από το σλόγγαν «Ο κομμουνισμός είναι η νιώτη του κόσμου», αλλά εν τέλει φτάνω στο συμπέρασμα ότι η μουσική είναι η νιώτη του κόσμου. Ακούμε τον BB King και τώρα τον Buddy Guy, που είναι 80 χρονών και είχε το θάρρος, το υπέροχο θάρρος, να βγάλει δίσκο με τον τίτλο 80. Και ο Buddy Guy που είναι 81-82, κάτι τέτοιο. Και είναι πιτσιρίκια, ε? Έτσι. Σ' ακούω τόση την ώρα και ναι, μου δημιουργείται αυτή η εντύπωση που λες. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό που είπες ότι η μουσική είναι η νιώτη του κόσμου ένα στίχο του Λέναρντ Κόεν, ο οποίος δεν είναι από τα τραγούδια του, είναι από τα ποίηματα. Τα ποίηματα που λέει ότι music is God's excuse for the ugliness of being. Ότι η μουσική είναι η συγγνώμη του Θεού για την ασυνία της ύπαρξης. Ακούτε τα soundtrack των βιβλίων από τον Λευκό με τον Γιώργο Καρμπαμπασάκη. Απόψε κοντά μας είναι τα διάφανα κρίνα δια του αντιπροσώπου του Παντελή Ροδοστόγλου. Λέμε Παντελή, θυμάμαι πέρυσι που είχε έρθει ο Κέιβ εδώ και έκανε μια περίφημη συναυλία, ότι είδα από πιτσιρικάδες, παιδιά που θα μπορούσαν να ήταν παιδιά μου γιατί είμαι κάποιας ηλικίας, μέχρι τον εκδότη μου, τον Νότο Παπαγεωργίου, από τις εκδόσεις Μετέχνιο, που είναι λίγο μεγαλύτερός μου ο άνθρωπος, και είδα μια σύμπλευση και μια αγάπη αυτών των ηλικιών, δηλαδή σαν το χάσμα των γενών να έχει γεφυρωθεί επιτέλους μέσα από τον Αυστραλό, τον Nick Cave. Και παρατηρώ συχνά πυκνά, κάθε φορά που έρχομαι σε δικιά σας live εμφάνιση, σε δικιά σας συναυλία, παρατηρώ το ίδιο, δηλαδή από πιτσιρίκια μέχρι μεσόκοπους με ελαφρά κυλίτσα και λίγο το μαλάκι αρρωμένο. Είναι ευχάριστο αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι ευχάριστο. Μιλώντας για το συγκρότημα του Διάφανων Κρίνων και για το πώς εκλαμβάνουμε εμείς όλες αυτές τις αντιδράσεις και όλη αυτή τη σύμπλευση διαφορετικών ηλικιών κτλ, είναι ευχάριστο. Μακριά από εμάς οι συγκρίσεις κτλ με τον Γκέιβ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχω την αίσθηση ότι, ξέρεις, όταν αυτό συμβαίνει, μιλώντας τώρα για τα διάφανα κρίνα, επειδή υπάρχει μια καθολική αλήθεια, θα έλεγα, η οποία τρομουλιάζει μέσα στις ψυχές. Η μουσική είναι μια καθολική αλήθεια. Τώρα περνάμε από την Αυστραλία και τον Καναδά, Νίλ Γιάνγκ δηλαδή και Κέιβ, Κέιβ και Νίλ Γιάνγκ, περνάμε στην Ιρλανδία με τον Μακαρίτη, έτσι. Ωραία. Καλά χέρι. Όλοι έχουν μια σύνδεση. Φίλε μου Παντελή, καθώς τέντωνε ο Ρόβιν Κάλαχερ, λέγαμε ιστορίες που δεν τις ακούγαν οι ακροατές για την Ιρλανδία. Και μου έδειξε ένα περίφημο γάμο, όπου... Ναι, που ένας Έλληνας παντρεύτηκε με μια Ιρλανδέζα, πήγανε διάφοροι συγγενείς από την Ελλάδα. Τέλος πάντων, έγινε ένας διονυσιασμός στο συγκεκριμένο γάμο. Μας λένε, και είμαι περήφανος γι' αυτό, μας λένε οι Ιρλανδούς του Νότου εδώ και εμείς λέμε τους Ιρλανδούς Έλληνες του Βορρά. Ναι, έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, μια ομορφιά, ένα οξύθυμο, περήφανο πράγμα. Σου εύχομαι κάποια στιγμή να... Να παντευτούμε Ιρλανδές. Να καταφέρεις. Όχι άλλους γάμους φτάνει. Όχι, όχι. Να καταφέρεις να επισκεφθείς τη χώρα και να ζήσεις έτσι όπως θέλεις εκεί. Έλεγες Παντελή, ενώ ακούγαμε το φοβερό συγκρότημα της Μπάντ, ότι είχε πει ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, ο αρχηγός τους, τι? Είχε πει στο ντοκιμαντέρ αυτό που είχε κάνει ο Σκορτσέζε, The Last Waltz. The Last Waltz, ναι, ότι ο δρόμος είναι ουσιαστικά μια μεγάλη καταπόθρα η οποία έχει καταπιεί πάρα πολλούς. Ήταν συγκλονιστική η απάντηση που είχε δώσει κάτι που το ρώτησε ο Σκορτσέζε. Ουσιαστικά του είπα ότι το να είσαι στο δρόμο είναι ένα, όπως το είπα στα αγγλικά, impossible way of living. Ένας αδιανόητος τρόπος να ζεις. Έχει πάρα πολύ κόπο.
Αλλά εντάξει, επιλέξαν να ζουν έτσι γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι ο πιο σημαντικός τρόπος να ζεις. Άσχετα αν είσαι μουσικός, εγώ αλληγορικά παίρνω αυτό που είπε ο Ρόμπι Ρόμπερτσον. Το ταυτίζω και με μια άλλη φράση που έχει πει ο Χούλιο Κορτάσαρ που έλεγε ότι όλα τα δεινά των ανθρώπων συμβαίνουν επειδή δεν βάζουν το χέρι στο πόμολο και να ανοίξουν την πόρτα να βγουν έξω. Τι καταπληκτικό. Παντελή, όπως έλεγε και ο Λί Φερδινάν Σελίνα από τον ένα πύργο άλλος, θα πάμε από τον έναν Μπομπ στον άλλον, αλλά θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου διαβάσεις αυτό το ποίημα που χαζεύω τώρα σαν ιδονοβλεψιέστη. Ωραία, το θέμεθλο του Λίνου Ιωαννίδη. Εδιάβαινα την έρημη, την νυχτωμένη πόλη, τους σιδερένιους διάβλους, των σκουπιδιών τους ύπνους. Μες στις στοές, αγόγγιτες, χορδές, φωνές ρηγούσαν, μες στις χολέτρες ψήθυροι, κουρνίζαν και σιγούσαν. Ήλιγκο στον υπόκοσμο, παλμούς και προσωδίες, αρρωστημένο, δύστυχο, φτερούγισμα του σκότους. Αισθάνθηκα τους παγερούς, υπόγειους σωλήνες, στα σπλάχνα μου να τρίζουνε φρικτά και να δονούνται. Με έναν αχνό ανασασμό και ένα λιτό μανδύα, στις τρέλες μου τη μοναξιά, στο πόνο μου την ψύχρα, στα πλανημένα μου μυαλά και στις ψυχής την νύστα, βυθίστηκα στα τάραχα, νερά των υδρατμών μου. Το ποντικάκι. Πίνω στην υγειά του γιού μου. Γιάννης το μικρό του και το μεγάλο του Γιάννης. Πίνω στην υγειά της μητέρας του. Γιάννης το μικρό του γιού της και το μεγάλο του Γιάννης. Πίνω στην υγειά των φίλων μου, ευχόμενος στην υγειά να έχουν αυτού. Γιάννης το μικρό του και το μεγάλο του Γιάννης. Πίνω στο άρωμα του γιού μου, στη φωνή του, στο πρώτο τραγούδι, στον ήσυχο ύπνο του, στις μεγάλες πρωτοπορίες του, στις μεγάλες πρωτοαπορίες του, στα εύστοχα γιατί και στα άδεια δηλαδή του, στην πρώτη δικιά του απάντηση, στον ήχο του γέλιου του, στο κρυφό του κλάμα, στο θεδιό του πυρετού του, στα πανθαλάσσια μάτια του, στο κρυμμένιο δέρμα του, στο αναμάρτητο της ύπαρξής του, στο αυθεντικό παιχνίδι του, στις δροσερές γωνιές των χιντών του, στα πολύχρωμα ρούχα του, στην προσμονή της επόμενης μέρας, μετά την κάθε του νύχτα. Πίνω στην υγειά του γιού μου, Γιάννης το μικρό του και το μεγάλο του Γιάννης, Θάνος Ανεστόπουλος. Παντελή, να σε παρακαλέσω να διαβάσεις ένα δικό σου πείμα. Το πιο ελάχιστο αυτού του κόσμου. Ο πατέρας σου γεννήθηκε στις όχθες του Στριμώνα και εσύ, στο Σικουάνα μια φορά, μες στην καρδιά ενός ανήλαιου χειμώνα, είδες το φάντασμα του Ρίλκε να ληχτά και κράταγες σφιχτά τα γραμματά του, καθώς φανερώνα τα νερά, εικόνες, προμηνύματα θανάτου και πούναγες τους ώμους παγερά. Τώρα σαν ίσκιος θα γυρνάς μες στην πόλη, στα γιόλιστα προάστια, σαν κάποιος δίχως ταυτότητα. Μέσα στις τύψεις θα γυρνάς όπως όλοι, την τελείρια ζωή, τη ματαιότητα. Καθώς η νύχτα σκορπάει, ρίγει πίστης και ελπίδας, στο μυαλό μου γυρνάει η πρώτη μέρα που σ' είδα, με ένα μαύρο παλτό, να τρεκλίζεις με κόπο για όλα αυτά που θαρώ σε πληγώσανε τόσο. Σαν να βρεθήκαμε για να βιώσουμε το πιο ελάχιστο αυτού του κόσμου. Σπαταληθήκαμε και πάλι φως μου, σαν να έρθει η ώρα για να πληρώσουμε. Κι όμως μας άρεσαν τόσο τα ίδια τσιγάρα και η Κατρίν Ντενεύ. Παντελή, μια και τέλειωσε ένας χρόνος και μπήκε ένας άλλος, θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιες είναι οι μεγαλύτερες αξίες για σένα σε αυτή την εφήμερη
πρόσκαιρη και υπέρατη ζωή. Μεγαλύτερες αξίες. Οι μεγαλύτερες αξίες έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον όπως μου... Σου έρχεται. Όχι όπως μου έρχεται, έτσι όπως πρεσβεύει ένας γνωστός ή άγνωστος που κραυγάζει μέσα μου, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων, τα οποία έχω πολύ ψηλά στο μυαλό μου είναι η δημιουργία σίγουρα με όλες τις, τις εκφάνσεις. Το να μπορεί κάποιος άνθρωπος να κραυγάσει με οποιοδήποτε τρόπο αυτό που είναι, ο έρωτας σίγουρα. Έρωτας, ίσον. Ο έρωτας είναι η ύψιστη έκφραση του εαυτού, αυτού που είμαστε, τέλος πάντων. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Σίγουρα το να ακολουθείς κάποιους δρόμους οι οποίοι συμβαδίζουν με αυτό που πρεσβεύει ο βαθύτερος χαρακτήρας σου, και να μην παρεκκλίνεις από εκεί. Δεν είναι πολλά πράγματα, Ίκαρε. Είναι 2-3 πράγματα τα οποία δίνουν αξία στη ζωή έτσι όπως εγώ τη σκέφτομαι, και είναι πολύ συγκεκριμένα. Okay. Για μια ακόμη φορά αφιερώνουμε αυτή την εκπομπή στη Διόπρα Γελάρη, μια υπέροχη φίλη μας, και συνομιλούμε με τον Παντελή Ροδοστόγλου, συγγνώμη για τον Παναγιώτη. Είναι ωραίο όνομα όμως. Είναι το όνομα του Χολίτη, ο οποίος είναι ο Ζινεντή Ζιντάν της κονσόλας των διάβλων, των καναλιών, των... πώς τα λένε αυτά που ανεβοκατεβαίνουν, τα υπέροχα. Κουμπάκια. Πώς? Τα υπέροχα κουμπάκια. Τα υπέροχα κουμπάκια. Τα κανόνια. Που... Τα κανόνια. Κανάλια. Κανάλια. Ακούμε πάλι διάφανα κρίνα, Παντελή, έτσι. Το... ένα λεπτό. Ένα λεπτό και είναι αύριο. Γκι ντεμπόρ. Ένα λεπτό γκι και είναι αύριο, ναι. Και διάφανα κρίνα. Γκι ντεμπόρ και διάφανα κρίνα. Ό,τι καλύτερο για μένα. Για όσους με ξέρουν, είναι ό,τι καλύτερο. Τζορτζ Μπεστ, ο Συνετή Ζιντάν, ο Τσιμιχέτη των Πλήκτρων, ο Παναγιώτης Χούντας. Κοντά μας, παρέα μας και συντροφιά ήταν ο Παντελής Ροδοστόγλου από τα Διάφανα Κρίνα. Καληνύχτα και χαρούμενο, ευτυχισμένο, δημιουργικό το 2006.